Ταλέντων συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα στον Αλφα. Πάμε να γνωρίσουμε μερικά από αυτά. Γιώργος Χαραλάμπους. Ο Γιώργος επικοινωνεί με τον κόσμο με το τραγούδι. Σαν πλαμόδιο τσιρκό. Αλλά μόνο με το τραγούδι, γιατί όταν δεν τραγουδάει, δύσκολα τα πράγματα. Να τραγουδήσω σαν πλαμόδιο τσιρκό του Δημήτρη Μητροπάρου. Ορίστε ποιο. Σαν πλαμόδιο τσιρκό. Ας πούμε πια προβόλες που θα έλα και... Πώς, πες. Δυστυχώς δεν θα γίνει το επόμενο Greek Idol. Άρησα βγαίνω αυτή άλλη. Μαρία Σκαμπαρδόνη. Η Μαρία συνδυάζει και αυτή τις πολεμικές τέχνες με το τραγούδι. Αυτή η τεχνική που θα δείξω αποτελεί τη βασική τεχνική όλου του Taekwondo. Ξεκίνησε με Taekwondo. Και προστατεύει το κεφάλι. Μετά θα κάνει Taekwondo Re. Μετά τα εκβόν μη και ούτω καθεξής μέχρι να τελειώσουν όλες οι νότες. Προσέξτε το επιφώνημα hey, το οποίο δηλώνει κέφι, κάτι σαν το όπα. Ενώ σκοπός της είναι το να πάρει πολλά ντάν. Πώς ακριβώς? 12. Καλή επιτυχία. Παναγιώτης Χαραλάμπους, ρεσεψιονίστ. Όπως συμβαίνει με κάθε ρεσεψιονίστ, το χαρακτηριστικό και του Παναγιώτη είναι η ευγένεια. Τώρα που θα γίνει ντυσιόν για χαραγιώσιδες, να έρθουν να τους κάνουμε πρώτους. Παναγιώτης είναι μια ιδέα. Είναι μαϊμούδες και να πάνε σε κάνα τρίκο να κάνουν και πολλά λεφτά, αυτό που κάνουν. Πολύ κ***ήκη να με... Πήγαζε τηλεόραση, γεμίσαμε την Μιχάλης Μελή. Ο Μιχάλης ήθελε να πάρει μέρος στο Next Top Model, αλλά επειδή εκεί παίρνουν μόνο κορίτσια, είπε να έρθει στο Greek Idol. Η δουλειά μου σαν φωτομοντέλο ξεκίνησε εντελώς ερασιτεχνικά, γιατί μου αρέσει η φωτογραφία και μου αρέσει να ποζάρω. Την ώρα που όλοι οι άνθρωποι πηγαίνουν στο μπάνιο για το ψηλό ή το χοντρό τους, ο Μιχάλης πηγαίνει για να βγάλει το ταλέντο του. Δήλωσα συμμετοχή στο Greek Idol, γιατί πιστεύω πως έχω ταλέντο. Το οποίο ταλέντο μου βγαίνει στον μπάνιο. Δυστυχώς, επειδή οι οντισιόν έγιναν σε ξενοδοχείο και όχι σε δημόσιες τουαλέτες, ο Μιχάλης δεν μπόρεσε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Οπότε θα ασχοληθεί με το άλλο του αγαπημένο χόμπι. Τι άλλα χόμπις έχεις? Το σεξ, ας πούμε. Ακόμη, από τις οντισιόν πέρασε ένα ταλέντο που την ώρα που πρόβαρε το Ένο Sunshine κόλλησε η βελόνα και νόμιζε ότι έτσι πάει το τραγούδι. Και τέλος, το alter ego της Νατάσας Θεοδωρίδου. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Μόνο που είναι άντρας. Ονομάζομαι Φροντιστής Δημοσθένης, είμαι το 23 και είμαι το επόμενο Greek Idol. Το ρωτάς? Εννοείται. Νομίζω ότι μπορώ άνετα να τραγουδήσω αρκετά τραγούδια. Πολλά τραγούδια στις 45 στροφές, όπως το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Καταπληκτικό. Greek Idol. Οι οντισιόν συνεχίζονται. Καλό κουράγιο. Είναι πραγματικά εκνευριστικό να το βλέπεις.